Έχουμε συνηθίσει να μαγειρεύουμε και να σερβίρουμε πιάτα με κρέας σχεδόν καθημερινά. Όμως η νοστιμιά, η θρεπτική αξία των υλικών κρύβεται και σε άλλα πιάτα, σε άλλα υλικά. Και έτσι θα έπρεπε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και πιάτα με λαχανικά, με όσπρια, με θαλασσινά, ζυμαρικά. Όλα έχουν θέση στο καθημερινό τραπέζι. Πάμε λοιπόν σήμερα να φτιάξουμε σπαγκέτι με μια σάλτσα μυδιών, αλλά με μια διαφορετική ματιά. Ένα σαγανάκι με θαλασσινά, εδώ θέλει οπωσδήποτε να υπάρχει ντομάτα, αλλά θα βάλουμε και πολλά φρέσκα αρωματικά. Και μετά θα δούμε πώς μαγειρεύουμε σωστά το καλαμάρι και να το σερβίρουμε με τσιγαριστά λαχανικά. Και μία σούπα με ρεβίθια, μία κρεμώδη σούπα, την οποία θα σερβίρουμε με κρουτών, κρουτών αρωματικά, φτιαγμένα με ένα μοναδικό τρόπο και βασιλομανίταρα. Και κλείνουμε γλυκά με σοκολατάκια σε δύο παραλλαγές, με πλούσια γεύση κουβερτούρας και με πραλίνα φουντουκιού. Με υλικά έκπληξη, αυτά τα αφήνω για το τέλος. Ξεκινάμε με το σπαγκέτι με μύδια, κρασί και δενδρολίβανο. Το σπαγκέτι είναι το ζυμαρικό που ταιριάζει απόλυτα με τα θαλασσινά. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια σάλτσα με θαλασσινά, με μύδια, με γαρίδες, με όλα αυτά, με καλαμάρι, διαλέγουμε ζυμαρικά λεπτού σχήματος και τα σπαγκέτι είναι τα ιδανικά. Μετά, μύδια. Είναι ένα φτηνό υλικό, είναι νόστιμο, δίνει μια πλούσια γεύση θάλασσας, οπότε έχουμε μια πλούσια σάλτσα για ζυμαρικά. Το δενδρολίβανο είναι το αρωματικό που ταιριάζει απόλυτα και έχουμε και άλλα υλικά που θα τα δούμε στην πορεία. Πρώτα απ' όλα διαλέγουμε μύδια φρέσκα με κέλυφος. Όταν λοιπόν τα αγοράσουμε, σε πρώτη φάση πετάμε αυτά που είναι ανοιχτά. Έτσι λοιπόν, βλέπω εδώ ότι αυτό είναι ξεκάθαρα ανοιχτό, το βάζω στην άκρη, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Κρατάω όλα αυτά που είναι κλειστά. Πώς τα καθαρίζω? Τα βάζω στο νερό και μετά, έτσι όπως έχω κάθε μύδι στο χέρι μου, βλέπω ότι εδώ έχει το γέννη του. Αυτό λοιπόν εδώ το τραβάω προσεκτικά να ξεκολλήσει. Ξεκολλάει πολύ εύκολα. Τώρα, αν δείτε ότι εδώ είναι ταλαιπωρημένο και ότι έχει αρκετές τριχούλες κτλ. Από τη θάλασσα, εδώ τα καθαρίζετε με ένα μαχαίρι, αλλά αυτό δεν μας πειράζει τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο καθαρίζω όλα τα μύδια. Και σας θυμίζω ότι όπως τα έχουμε βάλει στο νερό, σαφώς μόλις τα αγοράσουμε θα τα βάλουμε μέσα στο ψυγείο, μέσα σε ένα μπολ με νερό, μέχρι να τα καθαρίσουμε και πρέπει να τα καθαρίσουμε την ίδια ημέρα ή την ίδια ώρα που τα έχουμε αγοράσει. Διαλέγω τα μύδια με το κέλυφος γιατί έχουν κλείσει μέσα τη θάλασσα και έχουν πάρα πολύ δυνατή γεύση. Να το και αυτό και το τελευταίο. Τώρα πάω να βάλω να βράσω το σπαγκέτι. Για μισό κιλό σπαγκέτι θα βάλω 5 λίτρα νερό. Έχω βάλει ήδη και 2 κουταλιές στη σούπα σαλάτι. Τα βράζω για να βράσουν αλντέντε. Λιγότερο χρόνο από αυτό που γράφει στη συσκευασία, επομένως θα υπολογίσετε 2 με 3 λεπτά ώστε να κρατάνε στο κέντρο τους. Θα τα ρίξω λοιπόν σε νερό που απαραίτητα βράζει, κοχλάζει. Όταν έχω βάλει αρκετό νερό μέσα στην κατσαρόλα, δεν χρειάζεται να προσθέσω και λάδι. Φτάνει η ποσότητα του νερού για να μην κολλήσουν. Επομένως, έχω μία κουτάλα με την οποία θα τα ανακατεύω. Περιμένω για λίγο να μαλακώσουν και όταν πέσουν σιγά σιγά μέσα στο νερό, θα τα αφήσω να βράσουν. Τώρα, εδώ για παράδειγμα. Ο χρόνος είναι 12 λεπτά, θα τα βράσω 8 με 9 λεπτά για να είναι al dente. Μέχρι λοιπόν να βράσουμε τα σπαγκέτι, ξεκινάω με τη σάλτσα μυδιών. Εδώ πλέον χρειάζομαι ένα μεγάλο σκεύος, ένα βαθύ τηγάνι και μεγάλο τηγάνι για να απλωθούν τα θαλασσινά όλα μέσα στο σκεύος. Θέλω καπάκι οπωσδήποτε για να αχνίσω τα μύδια, γιατί θέλω να τα κλείσω και να αχνιστούν, δηλαδή να ανοίξουν μέσα με τα ίδια τους τα υγρά, με τους ίδιους τους ατμούς, με τη γεύση τους. Θα ξεκινήσω βάζοντας την μαργαρίνη με ελαιόλαδο. Εδώ διαλέγω μαργαρίνη γιατί η μαργαρίνη θα έρθει και θα χυλώσει πολύ ωραία τη σάλτσα και παράλληλα έχει και γεύση ελαιόλαδου που θα δώσει πλούσια γεύση στη σάλτσα μου. Βάζω λοιπόν τη μαργαρίνη να λιώσει και κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, αρκετό κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δίνει και γεύση και επίσης χυλώνει πολύ ωραία τη σάλτσα και ταιριάζει και με τα μύδια εξαιρετικά. Πολτό σκόρδου. Ο αγαπημένος πολτός βρασμένου σκόρδου σε ελαιόλαδο. Αρκετό σκόρδο γιατί θέλει εδώ πέρα δυνατή γεύση. Και εδώ πλέον τώρα ρίχνω τα μύδια. Τα μύδια όπως βλέπετε τα έχω καθαρίσει. Τα ρίχνω όσο γίνεται στραγγιστά. Εδώ θέλω να εκμεταλλευτώ το νερό που έχουν μέσα, το οποίο είναι θαλασσινό και έχει αρκετή γεύση. Και αυτό ουσιαστικά θα δώσει την νοστιμιά μέσα στη σάλτσα. Βάζω λοιπόν και τα μύδια. Θα τα αφήσω για 1-2 λεπτά σε δυνατή φωτιά να σοταριστούν. Γι' αυτό σας λέω μεγάλο ανοιχτό σκεύος, γιατί εδώ δεν μου μείωσε καθόλου την ένταση στο σοτάρισμα. Και τώρα θα σβήσω με λευκό κρασί. Εδώ είναι το υλικό το οποίο είναι η έκπληξη. Είναι η σόγια σος, η οποία δίνει και πολύ ωραία γεύση στα μύδια, ταιριάζει υπέροχα με θαλασσινά και έχουμε
Αλμυρή γεύση από τη σόγια σος, αλμυρή γεύση από τη θάλασσα που έχουν μέσα τα μύδια, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε αλάτι. Και το μυρωδικό το οποίο ταιριάζει απόλυτα, δοκιμάστε το, πιστέψτε με, είναι το δενδρολίβανο. Θα βάλω λοιπόν ένα κλωναράκι δενδρολίβανο. Εδώ θα το βάλω ολόκληρο, μην το παρακάνετε γιατί είναι δυνατό αρωματικό. Θα το αφήσω να βγάλει τα αρώματά του και μετά θα ψιλοκόψω και φρέσκο στο τέλος το σερβίρισμα. Στα 4 έως 5 λεπτά το πολύ τα μύδια είναι ανοιχτά. Επομένως, περιμένω 5 λεπτά να ανοίξουν τα μύδια για να συνεχίσουμε τη συνταγή. Έτοιμα τα μύδια, έχουν ανοίξει. Είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Εδώ τώρα τι θα κάνω. Θα τα βγάλω πρώτα σε μία πιατέλα για να αφήσω τη σάλτσα να σιγοβράσει μέχρι να πήξει. Τώρα όμως αυτό που θα προσέξετε είναι όσα μύδια δεν έχουν ανοίξει θα τα βάλετε στην άκρη και θα τα πετάξετε. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Όταν διαλέγω μύδια και τα αγοράζω όσο είναι ομά, πετάω αυτά που είναι ανοιχτά και όταν τα αφήσω μετά να αχνιστούν ή να μαγειρευτούν, πετάω αυτά που είναι κλειστά. Βγάζω λοιπόν, εδώ τα αρώματα είναι συγκλονιστικά γιατί έχουμε τόσο τα αρώματα της θάλασσας από τα μύδια όσο και το δενδρολίβανο και το κρασί σαφώς βοηθάει την κατάσταση. Εδώ είναι. Και αυτό που σας έλεγα από την αρχή είναι ότι όταν η σάλτσα μου έχει σόγια σος και κρεμμύδι, αρχίζει και πίζει πολύ όμορφα, πολύ φυσικά από μόνη της. Το σπαγκέτι έχει βράσει. Θα το βγάλω από την κατσαρόλα με το σουρωτήρι του. Τέλειο. Το έχω λοιπόν εδώ δίπλα. Είναι καλό όταν μαγειρεύουμε ζυμαρικά σπαγκέτι, οποιοδήποτε σχήμα, αφού το βράσουμε, να το στραγγίσουμε και να το ρίξουμε κατευθείαν στη σάλτσα. Με αυτόν τον τρόπο, το άμυλο που έχει το σπαγκέτι θα έρθει μέσα και θα δέσει τη σάλτσα και θα την κάνει εξαιρετική. Για να δοκιμάσω κι εγώ για να δω. Νομίζω ότι μερικές σταγόνες από κρασί είναι ό,τι πρέπει. Τέλεια. Εδώ θα καταλάβετε πραγματικά πόσο δένει η σάλτσα με τα ζυμαρικά, γιατί δεν τα έχω ξεπλύνει. Αυτό είναι πάντα το κλειδί στο μαγείρεμα των ζυμαρικών. Αφήνω το άμυλό του σιγά σιγά να δέσει και να κάνει όλη τη δουλειά. Και αυτό που σας είπα από την αρχή, έξτρα φρέσκο δενδρολίβανο που θα δώσει ακόμη περισσότερο άρωμα. Εδώ το μαδάω με τα χέρια μου και το ρίχνω επάνω από τα ζυμαρικά. Εάν βάλετε ξερό θα κάνει επίσης την ίδια δουλειά, μόνο που εκεί θα προσέξετε την ποσότητα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα τόσο κλωναράκι για 4 μερίδες. Αν βάλετε ξερό θα βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού, θα το τρίψετε, θα το σπάσετε, θα το ψιλοκόψετε τέλος πάντων με τα χέρια σας ή με το μαχαίρι και θα το ρίξετε μέσα στη σάλτσα για να ανακατευτεί με τα υπόλοιπα υλικά. Έτοιμο το σπαγκέτι, το σερβίρω. Έτσι λοιπόν έχουμε μία μακαρονάδα διαφορετική από τις άλλες. Εδώ έχουμε μία λευκή σάλτσα. Το κρασί είναι το κατεξοχήν υλικό που ταιριάζει με όλα τα θαλασσινά και ειδικότερα με τα οστρακοειδή. Ρίχνω και το ζουμάκι γιατί πραγματικά του ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Έχει μείνει και το κρεμμύδι του σοταρισμένο επάνω. Και τώρα διαλέγω τα μύδια τα οποία είναι ανοιχτά. Μπορώ να τα βάλω και με το κέλυφος όπως είναι ολόκληρα, για να έχω έτσι μια πιο εντυπωσιακή παρουσίαση. Μπορώ και να τα καθαρίσω και να τα βάλω και να τα ανακατέψω μαζί με τα ζυμαρικά. Αυτό που του λείπει τώρα είναι το άρωμα από φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Έχω λοιπόν εδώ χοντροσπασμένο πιπέρι. Πασπάρισμα με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Έτοιμο λοιπόν το σπαγκέτι με μύδια, κρασί και δενδρολίβανο. Αρωματικό, νόστιμο, πρωτότυπο, θρεπτικό. Τα έχει όλα. Για το σπαγκέτι με μύδια, κρασί και δεντρολίβανο θα χρειαστείτε ένα πακέτο σπαγκέτι, μισό κιλό φρέσκα μύδια με κέλυφος, ένα ξερό κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, 4 κουταλιές της σούπας σόγια σος, ένα κλωναράκι φρέσκο δεντρολίβανο, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο. Το σαγανάκι με θαλασσινά είναι ένας φοβερός μεζές για κρασί, για τσίπουρο, για ούζο. Συνήθως έχει μύδια, γαρίδες, άντα και καλαμάρι. Τώρα λοιπόν που έχω λίγα μύδια από την προηγούμενη συνταγή που τα έχω αχνίσει, λέω να κάνω ένα σαγανάκι να σας δείξω πώς γίνεται σωστά. Είναι ένα εξαιρετικό πιάτο που μπορεί να σερβιριστεί και σαν ορεκτικό στα πλαίσια ενός μενού με θαλασσινά. Έτσι λοιπόν, ξεκινάω πρώτα φτιάχνοντας μια σάλτσα ντομάτας. Αυτό που θα προσέξετε κάνοντας σαγανάκι με θαλασσινά είναι να μην ξεκινήσετε με τα θαλασσινά μαζί με την ντομάτα. Άρα, έχω ελαιόλαδο, στο οποίο θα σοτάρω ψιλοκομμένο κρεμμύδι, δυνατή φωτιά για να σοταριστεί γρήγορα, σκόρδο πολτοποιημένο, το βάζω για να έχει απαλή γεύση, θέλω πιο πολύ γεύση θαλασσινών και λιγότερο τη δύναμη του σκόρδου. Τα ανακατεύω για πολύ λίγη ώρα και μετά σβήνω με λευκό κρασί. Το λευκό κρασί θα δώσει μια απίστευτη οξύτητα στη σάλτσα και ένα φοβερό άρωμα.
Και μάλιστα τώρα εδώ μπορώ να ρίξω φρέσκια ματζουράνα, την οποία θα τη βάλω ένα κλωναράκι να αφήσει το άρωμά της καθώς μαγειρεύεται η σάλτσα. Θέλω ντομάτα, ντομάτα τριμμένη, αυτή είναι μια πρακτική ευκολία. Ρίχνω λοιπόν και την τριμμένη ντομάτα στο σοταρισμένο κρεμμύδι και σκόρδο. Εδώ θα το αρωματίσω με ξερά μυρωδικά. Πάντα όταν κάνω μια σάλτσα ντομάτας ξεκινάω πρώτα βάζοντας ξερά αρωματικά. Έχω λοιπόν βασιλικό ξερό και θυμάρι. Είναι μια κλασική σάλτσα ντομάτας, αυτή είναι η βάση για το σαγανάκι. Και επειδή πάντα η ντομάτα έχει μια σχετική οξύτητα, βάζω και λίγη ζάχαρη για να σπάσω τη δυνατή έτσι γεύση, την όξινη γεύση της ντομάτας. Επομένως, ελάχιστη ζάχαρη θα κάνει τη δουλειά της. Αλάτι, πιπέρι. Και θα αφήσω τη σάλτσα να σιγοβράσει για 15 με 20 λεπτά περίπου και θα σας δείξω μετά πώς μπορώ να ενώσω και τις γαρίδες και να κάνω ένα λαχταριστό αρωματικό σταγανάκι με θαλασσινά. Έτοιμη λοιπόν η σάλτσα, έχουν περάσει 15 λεπτά. Είναι μια κλασική σάλτσα ντομάτας, την οποία μπορείτε πια να τη χρησιμοποιήσετε σαν σάλτσα για ζυμαρικά. Εμείς όμως τώρα θα την εξελίξουμε σε σαγανάκι. Βέβαια, αυτή είναι και μια πολύ ωραία σάλτσα για κοκκινιστό. Επομένως, τη βάζετε στην άκρη, κρατάει αρκετές ημέρες στο ψυγείο. Έτσι. Έχω πράσινη πιπεριά. Εδώ θα διαλέξετε πιπεριά κέρατο. Γιατί η πράσινη πιπεριά έχει απαλή γεύση όταν είναι κέρατο. Οι άλλες στρογγυλές είναι πάρα πολύ δυνατές και πολλές φορές όταν μαγειρεύουμε με τις στρογγυλές πράσινες πιπεριές, υπερισχύουν στα άρωματα και στις γεύσεις και έτσι ακούμε περισσότερο πιπεριά και λιγότερο τα υπόλοιπα υλικά. Ελαιόλαδο στο τηγάνι, δυνατή φωτιά, για να μπορέσουμε να σοτάρουμε πιπεριές και όλα τα υλικά που θα βάλω εδώ. Λίγο πολτό σκόρδου για να δώσω έξτρα γεύση στις γαρίδες. Και τώρα, γαρίδες. Εδώ επιμένω οι γαρίδες να έχουν κεφάλι για να έχει όλη τη γεύση. Τις έχω καθαρίσει από το κέλυφος, έχω κρατήσει την ουρά τους. Αυτό το αφήνω για μια ωραία παρουσίαση. Δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βγάλετε και την ουρά τους. Έτσι λοιπόν, αφού σοτάρω για λίγα λεπτά τις πιπεριές, ρίχνω και τις γαρίδες. Πάντα όταν μαγειρεύω γαρίδες με κεφάλι, αφήνω για λίγη ώρα σε δυνατή φωτιά να βγάλουν όλη τους τη γεύση μέσα από το κεφάλι. Και τώρα, αλάτι. Πιπέρι. Και μέχρι να σοταριστούν οι γαρίδες, θα ψιλοκόψω μαϊντανό. Λοιπόν, εδώ θα ρίξω τον μαϊντανό μέσα στη σάλτσα. Δεν θέλουν πολύ ώρα μαγείρεμα, 2-3 λεπτά σε πολύ δυνατή φωτιά, τις γυρίζω και από την άλλη πλευρά. Οι πιπεριές μου δεν θέλω να καούν, θέλω να είναι ζωντανές, τραγανές, μ' αρέσουν τα τραγανά λαχανικά μέσα στις συνταγές, μέσα σε σάλτσες. Και κάτι που θα δώσει έξτρα άρωμα, έξτρα γεύση, είναι ο πελτές ντομάτας. Εδώ αντί να το βάλω μέσα στη σάλτσα ντομάτας, τον βάζω μέσα στις σοταρισμένες γαρίδες. Πελτέ ντομάτα συνηθίζω να βάζω και σε μαριναδες και όταν σοτάρω κρέας, όταν σοτάρω λαχανικά και λίγο κρασί, γιατί το κρασί πραγματικά θα προσθέσει οξύτητα. Πολύ λίγη ώρα επάνω στη φωτιά. Ρίχνω τις γαρίδες λοιπόν μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Και όλα μαζί πλέον επάνω στη φωτιά. Είναι τα μύδια στο τέλος. Βάζω μερικά μύδια με το κέλυφος. Εδώ τώρα, για να διευκολύνω λίγο το σερβίρισμα, ανοίγω τα μύδια, πετάω το μισό κέλυφος που είναι άδειο και κρατάω το κέλυφος που έχει πάνω την ψύχα. Αυτό εδώ είναι μια υπέροχη σάλτσα για ζυμαρικά, δεν το συζητάμε. Αν ρίξετε ρύζι μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο πιλάφι με θαλασσινά, όμως και έτσι όπως είναι, είναι το τέλειο σαγανάκι με θαλασσινά. Εξαιρετικά αρώματα. Η σάλτσα έχει ένα υπέροχο κόκκινο χρώμα, έχει πήξει, έχει δέσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα θαλασσινά να στέκονται, να μην λιώσουν. Το πρόβλημα συνήθως με τις γαρίδες και με τα μύδια και με όλα τα θαλασσινά είναι ότι όταν μαγειρεύονται για πολλή ώρα έρχονται και συρρυκνώνονται και σχεδόν εξαφανίζονται. Και έχουμε ένα υπέροχο αρωματικό πεντανόστιμο σαγανάκι με θαλασσινά. Για το σαγανάκι με θαλασσινά θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια γαρίδες, μισό κιλό φρέσκα μύδια με το κέλυφος, 2 φλιτζάνια τριμμένη ντομάτα, 2 πράσινες πιπεριές κέρατο, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, από 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι και βασιλικό, ψιλοκομμένο μαϊντανό, ελαιόλαδο, αλάτι.
Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι per εσπρέσο normale. Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι per εσπρέσο normale. Επιστροφή στην κουζίνα. Μέχρι τώρα έχουμε μαγειρέψει ένα λαχταριστό σπαγκέτι με μύδια, κρασί και δεντρολίβανο και το πιο νόστιμο σαγανάκι θαλασσινών. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ψητό καλαμάρι με τσιγαριστά λαχανικά, μια βελούδινη κρέμα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα, γανιρισμένη με κουρτών φασκόμηλου και θα ολοκληρώσουμε το μενού μας με σοκολατάκια κουβερτούρας σε δύο παραλλαγές έκπληξη. Τσιγαριστά λαχανικά γιατί? Γιατί σε όλη την Ελλάδα είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Μαγειρεύουν τα λαχανικά, χορταρικά εποχής, λαχανικά τα πάντα, με λίγα υγρά, με πολλά αρωματικά. Και ψητό καλαμάρι, αυτά τα δύο συνδυάζονται πολύ ωραία. Αυτή είναι μια συνταγή που την έχω κλέψει από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου συνήθιζε να μαγειρεύει ανεμόνες και παπαρούνες τσιγαριστές μαζί με σουπιές. Εγώ λέω σήμερα να κάνουμε λαχανικά τσιγαριστά με αρωματικά και ένα ψητό καλαμάρι. Πώς θα τα συνδυάσουμε, θα τα δείτε στην πορεία. Λοιπόν. Ξεκινάω εδώ, ζεσταίνοντας πρώτα μαργαρίνη με ελαιόλαδο και τα δύο αρωματικά τα οποία θα χρησιμοποιήσω είναι το κίμινο και ο κόλιανδρος. Αυτά είναι δύο αρωματικά που ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους, ταιριάζουν με τα θαλασσινά και με τα χορταρικά. Έτσι λοιπόν βάζω σποράκια κόλιανδρου, έχει ζεσταθεί η κατσαρόλα και θα βγάλουν τα εθέρια έλα και θα βγάλουν πραγματικά εξαιρετικά αρώματα, κίμινο. Και θα τα σοτάρω πρώτα με τη μαργαρίνη για να βγάλουν όλα τους τα αρώματα και μετά βιολογικά φασολάκια πλατιά και σπανάκι ολόκληρο. Τώρα και τα δύο όπως είναι, είναι έτοιμα, καθαρισμένα, με διευκολύνουν πάρα πολύ στο μαγείρεμα. Όπως είναι από την κατάψυξη τα βγάζω και τα ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι λοιπόν ξεκινάω ρίχνοντας τα φασολάκια, το σπανάκι. Τα λαχανικά από την κατάψυξη έχουν αρκετή υγρασία που θα τη βγάλουν μέσα στην κατσαρόλα και αυτή θα τα βοηθήσει να μαγειρευτούν. Μετά θα προσθέσω και λίγο νερό βέβαια. Και τώρα, μυρωδικά. Έχουμε συνηθίσει να μαγειρεύουμε με φρέσκα μυρωδικά αυτά που έχω στα γλαστράκια μου. Όμως, μυρωδικά θεωρούνται και ο μαϊντανός και ο άνηθος και κυρίως δύο ξεχωριστά μοναδικά για το άρωμά τους, τα μυρώνια και οι καυκαλήθρες. Αυτά τα δύο συνδυάζονται μεταξύ τους, δίνουν εξαιρετικό άρωμα, εξαιρετική γεύση μέσα σε μείγματα για πίτες. Τα έχουμε συνηθίσει μέσα στη σπανακόπιτα. Όμως, εδώ θα τα βάλω τώρα σε μαγειρεμένα λαχανικά. Τολμήστε με φασολάκια, με μπρόκολο, με κολοκύθια, με το σπανάκι. Τα μυρώνια μοιάζουν πάρα πολύ με το μαϊντανό. Εξάλλου, λέγονται και γαλλικός μαϊντανός. Είναι πάρα πολύ αρωματικά. Εγώ προτείνω, όσο τα βρίσκετε στην αγορά, να τα χρησιμοποιείτε στη θέση του μαϊντανού. Όπου βάζετε μαϊντανό, βάλτε μυρώνια για έξτρα γεύση. Βάζω λοιπόν μυρώνια, άνηθο, μαϊντανό και καυκαλήθρες. Οι καυκαλήθρες δίνουν ένα εξαιρετικό άρωμα σε μείγματα με λαχανικά αλλά και με θαλασσινά. Και μάλιστα μυρώνια και καυκαλήθρες μπορώ να βάλω και στην αρχή του μαγειρέματος να σοταριστούν και να βγάλουν όλη τους τη γεύση στη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά και ψιλοκομμένες στο τέλος. Εγώ λέω να τολμήσετε να βάλετε καυκαλήθρες από μία, για παράδειγμα, φάβα μέχρι ένα σαγανάκι με θαλασσινά, μέσα σε χορτοκεφτέδες, μέσα σε ριζότο, μέσα σε σάλτσες για ζυμαρικά. Είναι αξεπέραστο το άρωμά τους. Μία-δύο ξερές πιπεριές θα τις πάσω με το χέρι μου ίσα-ίσα να βγάλουν τα σποράκια τους και να αφήσουν μια πολύ ωραία ψάδα. Πολτό σκόρδου, το βάζω τώρα, δεν το βάλα από την αρχή για να μην καεί, το βάζω όμως τώρα για να βγάλει και αυτό τη γεύση του. Αρκετό σκόρδο εδώ, σηκώνει πραγματικά πολύ σκόρδο. Αλάτι, σαφώς. Πιπέρι δεν βάζω γιατί έχω τις καυτερές πιπεριές, επομένως το αλάτι είναι υπέρ αρκετό. Και τώρα θα προσθέσω και λίγο νερό για να ενισχύσω λίγο την υγρασία στα λαχανικά για να μαγειρευτούν. Εδώ βλέπετε ότι όταν έριξα τα λαχανικά το σπανάκι έχει πολύ όγκο, όμως αυτό συμβαίνει με το σπανάκι, πέφτει καθώς μαγειρεύεται. Θα ρίξω λίγο νερό.
Αφήνω λοιπόν σε μέτρια φωτιά 15 λεπτά για να ετοιμάσω το καλαμάρι. Τα τσιγαριστά λαχανικά είναι σχεδόν μαγειρεμένα. Όταν δεν τα αφήσω για πάρα πολλή ώρα στη φωτιά, τα λαχανικά κρατάνε ένα ωραίο, δροσερό, φρέσκο, πράσινο χρώμα. Όπως πρέπει να είναι δηλαδή. Θα τρίψω ξύσμα lime λίγο πριν τα σερβίρω, έτσι ώστε να έχει όλη του τη φρεσκάδα και όλο του το άρωμα. Βάζω λοιπόν αρκετό ξύσμα lime. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνδυασμός αρωμάτων είναι αυτός. Κίμινο, κόλιανδρος, lime. Και στη γεύση και η καυτερή πιπεριά, ασύγκριτο. Λοιπόν, έβαλα το ξύσμα lime, κόβω και το lime στη μέση για να το στύψω. Έτσι λοιπόν έχω σοταρισμένα λαχανικά που έχουν πάρα πολλά αρώματα, αλλά κυρίως έχουν τις καυχαλήθρες και τα μυρώνια. Και κατεβάζω από τη φωτιά, τα λαχανικά είναι τραγανά, έχουν αρκετή υγρασία, αυτό θέλω. Θα δοκιμάσω τώρα για να δω αν θέλουν λίγο αλάτι παραπάνω. Συγκλονιστικά. Λίγο ανθό αλατιού. Και θέλω ένα μαντέμι ή μία σχάρα ή ένα σκεύος αντικολλητικό με ραβδόσεις, όπως είναι αυτό εδώ, για να ψήσω το καλαμάρι. Βάζω λοιπόν το σκεύος μου να ζεσταθεί και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορώ να καθαρίσω ένα καλαμάρι. Εδώ έχω φρέσκα καλαμάρια. Αφού τα ξεπλύνω λοιπόν πολύ καλά, αυτό που κάνω είναι να τα χαράξω κατά μήκος. Έτσι λοιπόν αυτό θα με βοηθήσει να βγάλω αυτήν την μεμβράνη που είναι κατά μήκος του σώματος και παράλληλα, αν τραβήξω έτσι τα πλοκάμια, παρασέρουν μαζί και τα εντόστια και έχω ένα καθαρό φιλέτο από καλαμάρι το οποίο πλέον είναι έτοιμο για ψήσιμο. Η μεμβράνη δεν μας πειράζει, απλά αλλοιώνει κάπως την εμφάνιση και το χρώμα του καλαμαριού, αλλά η γεύση σαφώς δεν επηρεάζεται καθόλου. Τι κάνω λοιπόν τώρα για να ψηθεί? Το κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Από εκεί και πέρα μπορώ να το χαράξω ελαφρά σε κάποια σημεία, όπως εδώ, έτσι. Εδώ τώρα στα πλοκάμια, επειδή είναι τα μάτια, είναι το στόμα του καλαμαριού, το κόβω ακριβώς εδώ, λίγο πιο πάνω από τα μάτια. Και εδώ πλέον τώρα, κοιτάξτε εδώ, βάζω το χέρι μου και εδώ βγάζω αυτό το κεντρικό κοκαλάκι το μικρό. Και έτσι έχω τα πλοκάμια, τα φιλέτα του καλαμαριού. Αυτό είναι, δεν θέλει πολύ προσπάθεια, τολμήστε το. Αν είναι κατεψυγμένα, τα αφήνετε για λίγη ώρα στον αέρα να μαρακώσουν. Τα καλαμάρια έτσι κι αλλιώς και όλα τα θαλασσινά ξεπαγώνουν στο λεπτό. Και μετά συνεχίστε ακριβώς έτσι όπως σας έδειξα με το φρέσκο καλαμάρι. Έτοιμα καθαρισμένα τα καλαμάρια. Τώρα, εδώ έχω χωριάτικο ψωμί που θα το ψήσω και θα είναι η βάση για να σερβίρω τα τσιγαριστά λαχανικά με το ψητό καλαμάρι. Εδώ μπορείτε να αξιοποιήσετε και το ψωμί που είναι παγιάτικο που σας έχει περισσέψει ενδεχομένως. Πάντα γίνεται μια ωραία μπουρουσκέτα, γίνεται μια ωραία βάση για να σερβίρω κάτι. Τώρα, μαζί με τα τσιγαριστά λαχανικά ταιριάζει απόλυτα. Τι θα κάνω λοιπόν εδώ? Κόβω το παγιάτικο ψωμί σε χοντρές φέτες. Έτσι, ωραία. Και αυτές θα τις αλείψω με τον πολτό σκόρδου. Σας θυμίζω ότι αυτός ο πολτός σκόρδου είναι βρασμένο σκόρδο και έτσι είναι πολύ πιο ευγενικό στη γεύση του. Δεν μας προκαλεί κακοσμία, δεν μας βαραίνει το στομάχι, είναι το ιδανικό σκόρδο για μαγείρεμα. Εδώ είναι λοιπόν χοντρές φέτες από το παγιάτικο ψωμί και απλά θα ρίξω το σκόρδο που είναι επεξεργασμένο με ελαιόλαδο. Στο μεταξύ είναι βρασμένο και επομένως όταν θα καεί δεν θα βαρύνει, απλά θα κρατιναριστεί και θα δώσει ακόμη πιο πλούσια γεύση. Εδώ μπορώ να ρίξω φρέσκα μυρωδικά. Μπορώ να ρίξω λίγη ματζουράνα, λίγο δεντρολίβανο. Υπέροχα. Έτσι για να δώσω έξτρα άρωμα, ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάνω χωρίς φρέσκα μυρωδικά με τίποτα. Εδώ είναι. Λοιπόν, και λίγο ανθό αλατιού για να δώσουμε και νοστιμιά. Στους 200 βαθμούς, ψήσιμο για 10 λεπτά περίπου, μέχρι να γκρατιναριστεί η επιφάνεια. Αυτό το αφήνω σε εσάς να το δείτε μέχρι να προωθήσει να πάρει χρώμα. Ρίχνω λοιπόν τα φιλέτα του καλαμαριού. Εδώ τώρα το καλαμάρι και η σουπιά όταν τα ψήνουμε θέλουν πολύ γρήγορο μαγείρεμα. Δηλαδή, ή θα τα μαγειρέψουμε στα 2, 3, 5 λεπτά και από τις δύο πλευρές μόλις αλλάξει το χρώμα τους και το δούμε στην πορεία, ή μετά θα πρέπει να τα αφήσουμε να ψηθούν για πάρα πολλή ώρα και η πάρα πολλή ώρα μπορεί να είναι και μισή και 40 λεπτά, πολλές φορές και μία ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Στο μεταξύ, μόλις ρίξω τα θαλασσινά στην καυτή πλάκα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, όμως έχει αρκετή ένταση και ξαναδίνει πάλι την ορμή της στο καλαμάρι. Αυτό συνεχίζει να ψήνεται και τώρα. Μόλις το καλαμάρι αρχίζει και κυρτώνει και αλλάζει χρώμα, δηλαδή ασπρίζει, αυτό ακριβώς εδώ που βλέπετε εδώ,
Αυτή είναι η ένδειξη ότι το καλαμάρι έχει αρχίσει και ψήνεται. Θέλει 1-2 λεπτά πάλι σε δυνατή φωτιά. Έτσι λοιπόν γυρίζω όλα τα φιλετάκια. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει άλλη λιπαρή ουσία. Αφήνω την καυτή σχάρα να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που θέλουν τα καλαμάρια, γιατί έχουν μια πολύ ωραία βάση από τα τσιγαριστά λαχανικά, είναι αλάτι. Επομένως, ανθώ αλατιού και είναι έτοιμα. Μόνο που λίγο πριν τα σερβίρω, θα ρίξω και λίγο χυμό λεμονιού ή λίγο χυμό λάιμ για να τους τονίσω τη γεύση. Θα βγάλω αυτή την παρτίδα και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Πάω να βγάλω το ψωμί από το φούρνο. Τα ψωμιά έχουν ψηθεί εξαιρετικά. Το ψητό σκόρδο έχει κάνει τη δουλειά του μαζί με τα φρέσκα αρωματικά. Βγάζω και τη δεύτερη παρτίδα από τα ψητά καλαμάρια. Ωραία. Ξαναφέρνω όμως εδώ τα τσιγαρισμένα χορταρικά. Αυτά είναι έτοιμα, δεν θέλουν ξανά ζέσταμα. Αυτό που θα κάνω όμως είναι να τα δροσίσω με λίγη ψιλοκομμένη ντομάτα. Αυτά λέγονται καρεδάκια ντομάτας. Και ανακατεύω τα τσιγαρισμένα λαχανικά με την φρέσκα ψιλοκομμένη ντομάτα. Έτσι λοιπόν τα έχω δροσίσει. Έχουν εξαιρετικά αρώματα. Σας θυμίζω ότι είχα βάλει κίμινο, κόλιανδρο, καυτερή πιπεριά, μυρώνια, καυκαλίθρες. Αυτή είναι μια τεράστια μπρουσκέτα. Έχει την πλάκα της. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα λαχανικά. Έτσι λοιπόν βάζω από μια κουταλιά λαχανικά. Έχουν μαλακώσει εκπληκτικά τα φασολάκια και το σπανάκι. Και τώρα από πάνω θα βάλω τα φιλετάκια από το καλαμάρι. Τέλεια. Και θα πασπαλίσω με φρέσκα μυρώνια. Έτσι λοιπόν, τα ταπεινά λαχανικά με πολλά φρέσκα αρωματικά και με ένα καλαμάρι γίνονται ένα μοναδικό πιάτο. Για το ψητό καλαμάρι με τσιγαριστά λαχανικά θα χρειαστείτε 3 μεγάλα καλαμάρια, 1 κιλό σπανάκι, 500 γραμμάρια πλατιά φασολάκια, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 ματσάκι άνηθο, 1 ματσάκι μυρώνια, 1 ματσάκι καυκαλίθρες, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους κόλιανδρου, 1 κουταλιά της σούπας κίμινο, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 καυτερές πιπεριές, χυμό και ξύσμα από 1 λάιμ, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, 2 ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι, 1 καρβέλι χωριάτικο ψωμί για το σερβίρισμα. Τα όσπρια είναι στη βάση της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής και σίγουρα θα πρέπει να τα έχουμε στο τραπέζι μας τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Φασόλια, φακές, φάβα, ρεβίθια, όλα είναι στο παιχνίδι, όλα μαγειρεύονται με πολλούς τρόπους. Σήμερα διάλεξα ρεβίθια από τα γρεβενά. Γρεβενά, μανιτάρια και όσπρια, νομίζω ότι είναι 3 έννοιες που είναι συνυφασμένες και έτσι λοιπόν ας πάμε να δούμε μία σούπα. Τη λέω κρέμα γιατί είναι πραγματικά κρεμώδης, πηχτή, με ρεβίθια, με βασιλομανίταρα και σερβιρισμένα με κρουτόν φασκόμηλο. Ξεκινάμε λοιπόν, εδώ έχω βάλει μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Στην αρχή για να κάνω αυτή τη σούπα θέλω λαχανικά, επομένως έχω καρότα κομμένα σε μικρότερα κομμάτια, πράσα. Τα πράσα δίνουν πολύ ωραία γλυκιά γεύση, ταιριάζουν απόλυτα με τα ρεβίθια και κρεμμύδια. Κρεμμύδια που τα κόβω σε χοντρά κομμάτια για να μαλακώσουν και να τα πολτοποιήσω στη συνέχεια. Και πατάτες. Οι πατάτες είναι απαραίτητες όταν μαγειρεύω σούπες με όσπρια, γιατί όπως βράζουν με το άμυλό τους χυλώνουν τη σούπα. Βέβαια εδώ θα πολτοποιήσω τα υλικά όλα και θα βγει κρεμμόδιτς, δηλαδή θα αποκτήσει μια πολύ ωραία πυκνή υφή. Όμως και οι πατάτες θα κάνουν το θαύμα τους. Βάζω λοιπόν και τις πατάτες και τώρα έχω τα ρεβίθια που είναι το κυρίαρχο υλικό. Εδώ έχω διαλέξει ρεβίθια γρεβενών, είναι ρεβίθια μικρόσπερμα. Τι κάνω λοιπόν, εδώ πρέπει να τα προετοιμάσω για βράσιμο. Για να βράσετε λοιπόν σωστά τα ρεβίθια, θα τα βάλετε από το προηγούμενο βράδυ μέσα σε ένα μπολ με νερό. Θα τα αφήσετε να μουλιάσουν, να μαλακώσουν τουλάχιστον για 6, 7, 8 ώρες. Θα τα στραγγίσετε. Θα τα βράσετε μία μισή ώρα μέχρι να μαλακώσουν τελείως και μετά από τη μία μισή ώρα μπορείτε να συνεχίσετε σύμφωνα με τη συνταγή. Δηλαδή, ή να τελειώσετε και να κάνετε μία σούπα με λαχανικά και με βασιλομανίτρα όπως θα κάνουμε σήμερα, ή να τα πορτοποιήσετε, να κάνετε ένα χούμους ή να κάνετε μία σαλάτα. Έτσι λοιπόν, τα αφήνω μέσα στο νερό για αρκετές ώρες. Μπορείτε να τα μουλιάσετε από το πρωί και να τα μαγειρέψετε αργά το βράδυ, ή αργά το βράδυ και τα μαγειρεύω την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Έχω ήδη βράσει ρεβίθια, δεν τα έχω αλατίσει ακόμη. Τώρα λοιπόν που έχω βάλει τα λαχανικά, ρίχνω και τα βρασμένα ρεβίθια. Και εδώ πλέον μπορώ να τα αλατίσω.
Τα αφήνω να πάρουν μια βράση και μέχρι να πάρουν μια βράση πάμε στα βασιλομανίτερα για να σας δείξω πώς μπορώ να αρωματίσω τη σούπα με τα ρεβίθια με ένα υλικό που ενδεχομένως να μην έχετε σκεφτεί. Ξερά μανιτάρια. Αυτά εδώ είναι τα βασιλομανίτερα. Είναι άγρια μανιτάρια, φτωφή, η Βόρεια Ελλάδα είναι γεμάτη από αυτά, μπορεί να τα ξέρετε και σαν πορτσίνι. Ουσιαστικά είναι κομμένες φέτες από αποξηραμένα μανιτάρια. Τα βρίσκεται σε μικρές συσκευασίες γιατί έχουν πολύ δυνατή γεύση. Τα ξερά μανιτάρια έτσι κι αλλιώς όταν τα αφήσουμε στο νερό μουσκεύουν και παίρνουν περίπου, δεκαπλασιάζουν το βάρος τους, παίρνουν αρκετό νερό. Και έτσι τα 10, τα 20, τα 30 γραμμάρια αντίστοιχα όταν τα μουσκεύσουμε γίνονται 100, 200 και 300 γραμμάρια. Συνήθως τα μουσκεύουμε σε νερό και μετά αφού μαλακώσουν τα ψιλοκόβουμε και τα βάζουμε στο μαγείρεμα. Θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορείτε να αρωματίσετε τα φαγητά σας με αυτά τα μανιτάρια, χωρίς όμως να τα μουσκέψετε. Τι θα κάνετε? Θα τα πάρετε, θα τα βάλετε σε ένα πολυκόπτη και θα τα τρίψετε μέχρι να γίνουν σκόνη. Εδώ τα μανιτάρια έχουν τριφτεί, έχουν γίνει σκόνη. Με αυτόν τον τρόπο τώρα μπορείτε να προσθέσετε λίγα σε σοταρισμένα μανιτάρια, μέσα σε μια σούπα, μέσα σε ένα ριζότο, να βγάλουν το πλούσιο άρωμά τους, την πλούσια τους γεύση, χωρίς όμως να χρειαστεί να τα μουσκέψετε από πριν. Τι κάνω λοιπόν, όπως είναι πολυτοποιημένα, τα ρίχνω μέσα στη σούπα και έτσι λοιπόν η σούπα αποκτά υπέροχα αρώματα, βαθιά γεύση από τα βασιλομανίταρα. Θα ανακατέψω μια όλα τα υλικά για να μπορέσουν να πάνε παντού. Να το, έχουν μαλακώσει. Και θα αφήσω τη σούπα πλέον να βράσει για 30 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Τα κρουτόν είναι το ιδανικό συνοδευτικό για κάθε σούπα. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μπαχαρικά και μυρωδικά, αποκτούν την πιο ταιριαστή γεύση σε κάθε περίπτωση. Για τη σούπα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα, προτείνω κρουτόν αρωματισμένα με φασκόμηλο. Για να τα ετοιμάσετε, κόψτε ψωμί του τοστ σε μικρούς κύβους. Βάλτε σε ένα τηγάνι μαργαρίνη με ελαιόλαδο, φρέσκο φασκόμηλο ψιλοκομμένο, προσθέστε το κομμένο ψωμί, αλατίστε, ρίξτε λίγο τριμμένο σκόρδο και αφήστε τα σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα. Πέρασε μισή ώρα, η σούπα είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα τώρα να την πολυτοποιήσω με τη ράβδο. Βασιλομανίταρα και ρεβίθια ταιριάζουν απόλυτα και είναι μια ωραία ιδέα να αρωματίσετε με ένα διαφορετικό τρόπο τη σούπα σας. Έτοιμη για σερβίρισμα. Όπως τα είδατε, δεν έχω βάλει καθόλου λιπαρή ουσία στη σούπα. Ουσιαστικά τη γεύση θα τη δώσει η μαργαρίνη με ελαιόλαδο μέσα στην οποία έχω σοτάρει τα κουτών. Έτοιμες οι σούπες. Μια τελευταία πινελιά, τα κουτών. Αυτά πλέον μπορώ να τα αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να κρυώσουν δηλαδή, δεν με πειράζει. Μπορώ να τα σερβίρω ζεστά, αλλά και αν κρυώσουν έχουν επίσης εξαιρετικό άρωμα. Τα μοιράζω λοιπόν στις σούπες. Ωραία. Και φρέσκο φασκόμηλο, θα κόψω μερικές κορυφές από τη γλάστρα μου εδώ. Είναι το κυρίαρχο μυρωδικό, επομένως θα βάλω και λίγο φρέσκο φασκόμηλο στο τέλος. Αυτή είναι η κρέμα ρεβιθιών, αρωματισμένη με βασιλομανίταρα, σερβιρισμένη με κουρτόν φασκόμηλου. Προτείνω να τη δοκιμάσετε. Για την κρέμα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 πράσα, 2 καρότα, 2 πατάτες, 30 γραμμάρια αποξηραμένα βασιλομανίταρα, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τα κουρτόν φασκόμηλου θα χρειαστείτε 6 φέτες ψωμί του τοστ, 10 ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου φασκόμηλου, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο. Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι Per Espresso Normale. Η
εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι per Espresso Normale. Επιστροφή στην κουζίνα. Μέχρι τώρα έχουμε μαγειρέψει ένα λαχταριστό σπαγκέτι με μύδια, κρασί και δεντρολίβανο και το πιο νόστιμο σαγανάκι θαλασσινών. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ψητό καλαμάρι με τσιγαριστά λαχανικά, μια βελούδινη κρέμα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα, γανιρισμένη με κουτόν φασκόμηλου και θα ολοκληρώσουμε το μενού μας με σοκολατάκια κουβερτούρας σε δύο παραλλαγές έκπληξη. Τσιγαριστά λαχανικά γιατί? Γιατί σε όλη την Ελλάδα είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Μαγειρεύουν τα λαχανικά χορταρικά εποχής, λαχανικά τα πάντα με λίγα υγρά, με πολλά αρωματικά. Και ψητό καλαμάρι, αυτά τα δύο συνδυάζονται πολύ ωραία. Αυτή είναι μια συνταγή που την έχω κλέψει από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου συνήθιζε να μαγειρεύει ανεμόνες και παπαρούνες τσιγαριστές μαζί με σουπιές. Εγώ λέω σήμερα να κάνουμε λαχανικά τσιγαριστά με αρωματικά και ένα ψητό καλαμάρι. Πώς θα τα συνδυάσουμε, θα τα δείτε στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάω εδώ, ζεσταίνοντας πρώτα μαργαρίνη με ελαιόλαδο και τα δύο αρωματικά τα οποία θα χρησιμοποιήσω είναι το κίμινο και ο κόλιανδρος. Αυτά είναι δύο αρωματικά που ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους, ταιριάζουν με τα θαλασσινά και με τα χορταρικά. Έτσι λοιπόν βάζω σποράκια κόλιανδρου, έχει ζεσταθεί η κατσαρόλα και θα βγάλουν τα εθέρια έλα και θα βγάλουν πραγματικά εξαιρετικά αρώματα, κίμινο. Και θα τα σοτάρω πρώτα με τη μαργαρίνη για να βγάλουν όλα τους τα αρώματα και μετά βιολογικά φασολάκια πλατιά και σπανάκι ολόκληρο. Τώρα και τα δύο όπως είναι έτοιμα, καθαρισμένα, με διευκολύνουν πάρα πολύ στο μαγείρεμα. Όπως είναι από την κατάψυξη τα βγάζω και τα ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι λοιπόν ξεκινάω ρίχνοντας τα φασολάκια, το σπανάκι. Τα λαχανικά από την κατάψυξη έχουν αρκετή υγρασία που θα τη βγάλουν μέσα στην κατσαρόλα και αυτή θα τα βοηθήσει να μαγειρευτούν. Μετά θα προσθέσω και λίγο νερό βέβαια. Και τώρα, μυρωδικά. Έχουμε συνηθίσει να μαγειρεύουμε με φρέσκα μυρωδικά αυτά που έχω στα γλαστράκια μου. Όμως, μυρωδικά θεωρούνται και ο μαϊντανός και ο άνηθος και κυρίως δύο ξεχωριστά μοναδικά για το άρωμά τους, τα μυρώνια και οι καυκαλήθρες. Αυτά τα δύο συνδυάζονται μεταξύ τους, δίνουν εξαιρετικό άρωμα, εξαιρετική γεύση μέσα σε μείγματα για πίτες. Τα έχουμε συνηθίσει μέσα στη σπανακόπιτα. Όμως, εδώ θα τα βάλω τώρα σε μαγειρεμένα λαχανικά. Τολμήστε με φασολάκια, με μπρόκολο, με κολοκύθια, με το σπανάκι. Τα μυρώνια μοιάζουν πάρα πολύ με το μαϊντανό. Εξάλλου, λέγονται και γαλλικός μαϊντανός. Είναι πάρα πολύ αρωματικά. Εγώ προτείνω, όσο τα βρίσκετε στην αγορά, να τα χρησιμοποιείτε στη θέση του μαϊντανού. Όπου βάζετε μαϊντανό, βάλτε μυρώνια για έξτρα γεύση. Βάζω λοιπόν μυρώνια, άνηθο, μαϊντανό και καυκαλήθρες. Οι καυκαλήθρες δίνουν εξαιρετικό άρωμα σε μείγματα με λαχανικά αλλά και με θαλασσινά. Και μάλιστα μυρώνια και καυκαλήθρες μπορώ να βάλω και στην αρχή του μαγειρέματος να σοταριστούν και να βγάλουν όλη τους τη γεύση στη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά και ψιλοκομμένες στο τέλος. Εγώ λέω να τολμήσετε να βάλετε καυκαλήθρες από μία, για παράδειγμα, φάβα μέχρι ένα σαγανάκι με θαλασσινά, μέσα σε χορτοκεφτέδες, μέσα σε ριζότο, μέσα σε σάλτσες για ζυμαρικά. Είναι αξεπέραστο το άρωμά τους. Μία-δύο ξερές πιπεριές θα τις πάσω με το χέρι μου, ίσα-ίσα να βγάλουν τα σποράκια τους και να αφήσουν μια πολύ ωραία ψάδα. Πολτό σκόρδου, το βάζω τώρα, δεν το βάλω από την αρχή για να μην καεί, το βάζω όμως τώρα για να βγάλει και αυτό τη γεύση του. Αρκετό σκόρδο εδώ, σηκώνει πραγματικά πολύ σκόρδο. Αλάτι, σαφώς. Πιπέρι δεν βάζω γιατί έχω τις καυτερές πιπεριές, επομένως το αλάτι είναι υπέρ αρκετό. Και τώρα θα προσθέσω και λίγο νερό για να ενισχύσω λίγο την υγρασία στα λαχανικά για να μαγειρευτούν. Εδώ βλέπετε ότι όταν έριξα τα λαχανικά το σπανάκι έχει πολύ όγκο, όμως αυτό συμβαίνει με το σπανάκι, πέφτει καθώς μαγειρεύεται. Θα ρίξω λίγο νερό. Αφήνω λοιπόν σε μέτρια φωτιά 15 λεπτά για να ετοιμάσω το καλαμάρι. Τα τσιγαριστά λαχανικά είναι σχεδόν μαγειρεμένα. Όταν δεν τα αφήσω για πάρα πολλή ώρα στη φωτιά, τα λαχανικά κρατάνε ένα ωραίο, δροσερό, φρέσκο, πράσινο χρώμα. Όπως πρέπει να είναι δηλαδή. Θα τρίψω ξύσμα λάιμ λίγο πριν τα σερβίρω, έτσι ώστε να έχει όλη του τη φρεσκάδα και όλο του το άρωμα. Βάζω λοιπόν αρκετό ξύσμα λάιμ.
Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνδυασμός αρωμάτων είναι αυτός. Κίμινο, κόλιανδρος, lime και στη γεύση και η καυτερή πιπεριά, ασύγκριτο. Λοιπόν, έβαλα το ξύσμα lime, κόβω και το lime στη μέση για να το στύψω. Έτσι λοιπόν έχω σοταρισμένα λαχανικά που έχουν πάρα πολλά αρώματα, αλλά κυρίως έχουν τις καυχαλήθρες και τα μυρώνια. Και κατεβάζω από τη φωτιά, τα λαχανικά είναι τραγανά, έχουν αρκετή υγρασία, αυτό θέλω. Θα δοκιμάσω τώρα για να δω αν θέλουν λίγο αλάτι παραπάνω. Συγκλονιστικά. Λίγο ανθό αλατιού. Και θέλω ένα μαντέμι ή μία σκάρα ή ένα σκεύος αντικολλητικό με ραβδόσεις όπως είναι αυτό εδώ για να ψήσω το καλαμάρι. Βάζω λοιπόν το σκεύος μου να ζεσταθεί και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορώ να καθαρίσω ένα καλαμάρι. Εδώ έχω φρέσκα καλαμάρια. Αφού τα ξεπλύνω λοιπόν πολύ καλά, αυτό που κάνω είναι να τα χαράξω κατά μήκος. Έτσι λοιπόν αυτό θα με βοηθήσει να βγάλω αυτήν την μεμβράνη που είναι κατά μήκος του σώματος και παράλληλα, αν τραβήξω έτσι τα πλοκάμια, παρασέρουν μαζί και τα εντόστια και έχω ένα καθαρό φιλέτο από καλαμάρι το οποίο πλέον είναι έτοιμο για ψήσιμο. Η μεμβράνη δεν μας πειράζει, απλά αλλοιώνει κάπως την εμφάνιση και το χρώμα του καλαμαριού, αλλά η γεύση σαφώς δεν επηρεάζεται καθόλου. Τι κάνω λοιπόν τώρα για να ψηθεί? Το κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Από εκεί και πέρα μπορώ να το χαράξω ελαφρά σε κάποια σημεία, όπως εδώ, έτσι. Εδώ τώρα στα πλοκάμια, επειδή είναι τα μάτια, είναι το στόμα του καλαμαριού, το κόβω ακριβώς εδώ, λίγο πιο πάνω από τα μάτια. Και εδώ πλέον τώρα, κοιτάξτε εδώ, βάζω το χέρι μου και εδώ βγάζω αυτό το κεντρικό κοκαλάκι το μικρό. Και έτσι έχω τα πλοκάμια, τα φιλέτα του καλαμαριού. Αυτό είναι, δεν θέλει πολύ προσπάθεια, τολμήστε το. Αν είναι κατεψυγμένα, τα αφήνετε για λίγη ώρα στον αέρα να μαρακώσουν. Τα καλαμάρια έτσι κι αλλιώς και όλα τα θαλασσινά ξεπαγώνουν στο λεπτό. Και μετά συνεχίστε ακριβώς έτσι όπως σας έδειξα με το φρέσκο καλαμάρι. Έτοιμα καθαρισμένα τα καλαμάρια. Τώρα, εδώ έχω χωριάτικο ψωμί που θα το ψήσω και θα είναι η βάση για να σερβίρω τα τσιγαριστά λαχανικά με το ψητό καλαμάρι. Εδώ μπορείτε να αξιοποιήσετε και το ψωμί που είναι μπαγιάτικο που σας έχει περισσέψει ενδεχομένως. Πάντα γίνεται μια ωραία μπουρουσκέτα, γίνεται μια ωραία βάση για να σερβίρω κάτι. Τώρα, μαζί με τα τσιγαριστά λαχανικά ταιριάζει απόλυτα. Τι θα κάνω λοιπόν εδώ? Κόβω το μπαγιάτικο ψωμί σε χοντρές φέτες. Έτσι, ωραία. Και αυτές θα τις αλείψω με τον πολτό σκόρδου. Σας θυμίζω ότι αυτός ο πολτός σκόρδου είναι βρασμένο σκόρδο και έτσι είναι πολύ πιο ευγενικό στη γεύση του. Δεν μας προκαλεί κακοσμία, δεν μας βαραίνει το στομάχι, είναι το ιδανικό σκόρδο για μαγείρεμα. Εδώ είναι λοιπόν χοντρές φέτες από το μπαγιάτικο ψωμί και απλά θα ρίξω το σκόρδο που είναι επεξεργασμένο με ελαιόλαδο. Στο μεταξύ είναι βρασμένο και επομένως όταν θα καεί δεν θα βαρύνει, απλά θα κρατιναριστεί και θα δώσει ακόμη πιο πλούσια γεύση. Εδώ μπορώ να ρίξω φρέσκα μυρωδικά. Μπορώ να ρίξω λίγη ματζουράνα, λίγο δεντρολίβανο. Υπέροχα. Έτσι για να δώσω έξτρα άρωμα, ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάνω χωρίς φρέσκα μυρωδικά με τίποτα. Εδώ είναι. Λοιπόν, και λίγο ανθό αλατιού για να δώσουμε και νοστιμιά. Στους 200 βαθμούς, ψήσιμο για 10 λεπτά περίπου, μέχρι να γκρατιναριστεί η επιφάνεια. Αυτό το αφήνω σε εσάς να το δείτε μέχρι να προωθήσει να πάρει χρώμα. Ρίχνω λοιπόν τα φιλέτα του καλαμαριού. Εδώ τώρα το καλαμάρι και η σουπιά όταν τα ψήνουμε θέλουν πολύ γρήγορο μαγείρεμα. Δηλαδή, ή θα τα μαγειρέψουμε στα 2-3-5 λεπτά και από τις δύο πλευρές μόλις αλλάξει το χρώμα τους και το δούμε στην πορεία, ή μετά θα πρέπει να τα αφήσουμε να ψηθούν για πάρα πολλή ώρα και η πάρα πολλή ώρα μπορεί να είναι και μισή και 40 λεπτά, πολλές φορές και μία ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Στο μεταξύ, μόλις ρίξω τα θαλασσινά στην καυτή πλάκα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, όμως έχει αρκετή ένταση και ξαναδίνει πάλι την ορμή της στο καλαμάρι. Αυτό συνεχίζει να ψήνεται και τώρα. Μόλις το καλαμάρι αρχίζει και κυρτώνει και αλλάζει χρώμα, δηλαδή ασπρίζει, αυτό ακριβώς εδώ που βλέπετε εδώ, αυτή είναι η ένδειξη ότι το καλαμάρι έχει αρχίσει και ψήνεται. Θέλει 1-2 λεπτά πάλι σε δυνατή φωτιά. Έτσι λοιπόν γυρίζω όλα τα φιλετάκια. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει άλλη λιπαρή ουσία. Αφήνω την καυτή σχάρα να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που θέλουν τα καλαμάρια, γιατί έχουν μια πολύ ωραία βάση από τα τσιγαριστά λαχανικά, είναι αλάτι. Επομένως, ανθό αλατιού και είναι έτοιμα. Μόνο που λίγο πριν τα σερβίρω, θα ρίξω και λίγο χυμό λεμονιού ή λίγο χυμό lime για να τους τονίσω τη γεύση.
Θα βγάλω αυτή την παρτίδα και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Πάω να βγάλω το ψωμί από το φούρνο. Τα ψωμιά έχουν ψηθεί εξαιρετικά. Το ψητό σκόρδο έχει κάνει τη δουλειά του μαζί με τα φρέσκα αρωματικά. Βγάζω και τη δεύτερη παρτίδα από τα ψητά καλαμάρια. Ωραία. Ξαναφέρνω όμως εδώ τα τσιγαρισμένα χορταρικά. Αυτά είναι έτοιμα, δεν θέλουν ξανά ζέσταμα. Αυτό που θα κάνω όμως είναι να τα δροσίσω με λίγη ψιλοκομμένη ντομάτα. Αυτά λέγονται καρεδάκια ντομάτας. Και ανακατεύω τα τσιγαρισμένα λαχανικά με την φρέσκα ψιλοκομμένη ντομάτα. Έτσι λοιπόν τα έχω δροσίσει. Έχουν εξαιρετικά αρώματα. Σας θυμίζω ότι είχα βάλει κίμινο, κόλιανδρο, καυτερή πιπεριά, μυρώνια, καυκαλίθρες. Αυτή είναι μια τεράστια μπρουσκέτα. Έχει την πλάκα της, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα λαχανικά. Έτσι λοιπόν βάζω από μια κουταλιά λαχανικά. Έχουν μαλακώσει εκπληκτικά τα φασολάκια και το σπανάκι. Και τώρα από πάνω θα βάλω τα φιλετάκια από το καλαμάρι. Τέλεια. Και θα πασπαλίσω με φρέσκα μυρώνια. Έτσι λοιπόν, τα ταπεινά λαχανικά με πολλά φρέσκα αρωματικά και με ένα καλαμάρι γίνονται ένα μοναδικό πιάτο. Για το ψητό καλαμάρι με τσιγαριστά λαχανικά θα χρειαστείτε 3 μεγάλα καλαμάρια, 1 κιλό σπανάκι, 500 γραμμάρια πλατιά φασολάκια, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 ματσάκι άνηθο, 1 ματσάκι μυρώνια, 1 ματσάκι καυκαλίθρες, 1 κουταλιά της σούπας σπόρους κόλιανδρου, 1 κουταλιά της σούπας κίμινο, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 καυτερές πιπεριές, χυμό και ξύσμα από 1 λάιμ, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, 2 ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι, 1 καρβέλι χωριάτικο ψωμί για το σερβίρισμα. Τα όσπρια είναι στη βάση της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής και σίγουρα θα πρέπει να τα έχουμε στο τραπέζι μας τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Φασόλια, φακές, φάβα, ρεβίθια, όλα είναι στο παιχνίδι, όλα μαγειρεύονται με πολλούς τρόπους. Σήμερα διάλεξα ρεβίθια από τα γρεβενά. Γρεβενά, μανιτάρια και όσπρια, νομίζω ότι είναι 3 έννοιες που είναι συνυφασμένες και έτσι λοιπόν ας πάμε να δούμε μία σούπα. Τη λέω κρέμα γιατί είναι πραγματικά κρεμώδη, σπιχτή, με ρεβίθια, με βασιλομανίταρα και σερβιρισμένα με κρουτόν φασκόπιλο. Ξεκινάμε λοιπόν, εδώ έχω βάλει μια κατσαρόλα με νερό που βράζει. Στην αρχή για να κάνω αυτή τη σούπα θέλω λαχανικά, επομένως έχω καρότα κομμένα σε μικρότερα κομμάτια, πράσα, τα πράσα δίνουν πολύ ωραία γλυκιά γεύση, ταιριάζουν απόλυτα με τα ρεβίθια και κρεμμύδια, κρεμμύδια που τα κόβω σε χοντρά κομμάτια για να μαλακώσουν και να τα πολτοποιήσω στη συνέχεια. Και πατάτες. Οι πατάτες είναι απαραίτητες όταν μαγειρεύω σούπες με όσπρια, γιατί όπως βράζουν με το άμυλό τους χυλώνουν τη σούπα. Βέβαια εδώ θα πολτοποιήσω τα υλικά όλα και θα βγει κρεμμώδης, δηλαδή θα αποκτήσει μια πολύ ωραία πυκνή υφή. Όμως και οι πατάτες θα κάνουν το θαύμα τους. Βάζω λοιπόν και τις πατάτες και τώρα έχω τα ρεβίθια που είναι το κυρίαρχο υλικό. Εδώ έχω διαλέξει ρεβίθια γρεβενών, είναι ρεβίθια μικρόσπερμα. Τι κάνω λοιπόν, εδώ πρέπει να τα προετοιμάσω για βράσιμο. Για να βράσετε λοιπόν σωστά τα ρεβίθια, θα τα βάλετε από το προηγούμενο βράδυ μέσα σε ένα μπολ με νερό. Θα τα αφήσετε να μουλιάσουν, να μαλακώσουν τουλάχιστον για 6, 7, 8 ώρες. Θα τα στραγγίσετε. Θα τα βράσετε μία μισή ώρα μέχρι να μαλακώσουν τελείως και μετά από τη μία μισή ώρα μπορείτε να συνεχίσετε σύμφωνα με τη συνταγή. Δηλαδή, ή να τελειώσετε και να κάνετε μία σούπα με λαχανικά και με βασιλομανίτερα όπως θα κάνουμε σήμερα, ή να τα πολτοποιήσετε, να κάνετε ένα χούμους ή να κάνετε μία σαλάτα. Έτσι λοιπόν, τα αφήνω μέσα στο νερό για αρκετές ώρες. Μπορείτε να τα μουλιάσετε από το πρωί και να τα μαγειρέψετε αργά το βράδυ, ή αργά το βράδυ και τα μαγειρεύω την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Έχω ήδη βράσει ρεβίθια, δεν τα έχω αλατίσει ακόμη. Τώρα λοιπόν που έχω βάλει τα λαχανικά, ρίχνω και τα βρασμένα ρεβίθια. Και εδώ πλέον μπορώ να τα αλατίσω. Τα αφήνω να πάρουν μία βράση και μέχρι να πάρουν μία βράση πάμε στα βασιλομανίτερα για να σας δείξω πώς μπορώ να αρωματίσω τη σούπα με τα ρεβίθια με ένα υλικό που ενδεχομένως να μην έχετε σκεφτεί. Ξερά μανιτάρια. Αυτά εδώ είναι τα βασιλομανίτερα. Είναι άγρια μανιτάρια, αυτοφυή, η Βόρεια Ελλάδα είναι γεμάτη από αυτά, μπορεί να τα ξέρετε και σαν πορτσίνι. Ουσιαστικά είναι κομμένες φέτες από αποξηραμένα μανιτάρια,
Τα βρίσκεται σε μικρές συσκευασίες γιατί έχουν πολύ δυνατή γεύση. Τα ξερά μανιτάρια έτσι κι αλλιώς όταν τα αφήσουμε στο νερό μουσκεύουν και παίρνουν περίπου, δεκαπλασιάζουν το βάρος τους, παίρνουν αρκετό νερό. Και έτσι τα 10, τα 20, τα 30 γραμμάρια αντίστοιχα όταν τα μουσκεύσουμε γίνονται 100, 200 και 300 γραμμάρια. Συνήθως τα μουσκεύουμε σε νερό και μετά αφού μαλακώσουν τα ψιλοκόβουμε και τα βάζουμε στο μαγείρεμα. Θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορείτε να αρωματίσετε τα φαγητά σας με αυτά τα μανιτάρια, χωρίς όμως να τα μουσκέψετε. Τι θα κάνετε? Θα τα πάρετε, θα τα βάλετε σε έναν πολυκόπτη και θα τα τρίψετε μέχρι να γίνουν σκόνη. Εδώ τα μανιτάρια έχουν τριφτεί, έχουν γίνει σκόνη. Με αυτόν τον τρόπο τώρα μπορείτε να προσθέσετε λίγα σε σοταρισμένα μανιτάρια, μέσα σε μια σούπα, μέσα σε ένα ριζότο, να βγάλουν το πλούσιο άρωμά τους, την πλούσια τους γεύση, χωρίς όμως να χρειαστεί να τα μουσκέψετε από πριν. Τι κάνω λοιπόν? Όπως είναι πολυτοποιημένα, τα ρίχνω μέσα στη σούπα και έτσι λοιπόν η σούπα αποκτά υπέροχα αρώματα, βαθιά γεύση από τα βασιλομανίταρα. Θα ανακατέψω μία όλα τα υλικά για να μπορέσουν να πάνε παντού. Να το, έχουν μαλακώσει. Και θα αφήσω τη σούπα πλέον να βράσει για 30 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Τα κρουτόν είναι το ιδανικό συνοδευτικό για κάθε σούπα. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μπαχαρικά και μυρωδικά, αποκτούν την πιο ταιριαστή γεύση σε κάθε περίπτωση. Για τη σούπα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα, προτείνω κρουτόν αρωματισμένα με φασκόμηλο. Για να τα ετοιμάσετε, κόψτε ψωμί του τοστ σε μικρούς κύβους. Βάλτε σε ένα τηγάνι μαργαρίνη με ελαιόλαδο, φρέσκο φασκόμηλο ψιλοκομμένο, προσθέστε το κομμένο ψωμί, αλατίστε, ρίξτε λίγο τριμμένο σκόρδο και αφήστε τα σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα. Πέρασε μισή ώρα, η σούπα είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα τώρα να την πολυτοποιήσω με τη ράβδο. Βασιλομανίταρα και ρεβίθια ταιριάζουν απόλυτα και είναι μια ωραία ιδέα να αρωματίσετε με έναν διαφορετικό τρόπο τη σούπα σας. Έτοιμη για σερβίρισμα. Όπως τα είδατε, δεν έχω βάλει καθόλου λιπαρή ουσία στη σούπα. Ουσιαστικά τη γεύση θα τη δώσει η μαργαρίνη με ελαιόλαδο μέσα στην οποία έχω σοτάρει τα κουτών. Έτοιμες οι σούπες. Μια τελευταία πινελιά, τα κουρτών. Αυτά πλέον μπορώ να τα αφήσω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να κρυώσουν δηλαδή, δεν με πειράζει. Μπορώ να τα σερβίρω ζεστά, αλλά και αν κρυώσουν έχουν επίσης εξαιρετικό άρωμα. Τα μοιράζω λοιπόν στις σούπες. Ωραία. Και φρέσκο φασκόμηλο, θα κόψω μερικές κορυφές από τη γλάστρα μου εδώ. Είναι το κυρίαρχο μυρωδικό, επομένως θα βάλω και λίγο φρέσκο φασκόμηλο στο τέλος. Αυτή είναι η κρέμα ρεβιθιών, αρωματισμένη με βασιλομανίταρα, σερβιρισμένη με κρουτόν φασκόμηλου. Προτείνω να τη δοκιμάσετε. Για την κρέμα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 πράσα, 2 καρότα, 2 πατάτες, 30 γραμμάρια αποξηραμένα βασιλομανίταρα, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τα κουρτών φασκόμηλου θα χρειαστείτε 6 φέτες ψωμί του τόστ, 10 ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου φασκόμηλου, 4 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο. Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι per εσπρέσο normale. Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι per εσπρέσο normale. Στην κουζίνα ξανά. Μέχρι τώρα μαγειρέψαμε σπαγκέτι με μύδια,
σαγανάκι θαλασσινών, τα πιο νόστιμα τσιγαριστά λαχανικά με ψητό καλαμάρι και κρέμα με ρεβίθια και βασιλομανίταρα. Και τώρα πάμε να κλείσουμε γλυκά φτιάχνοντας σοκολατάκια κουβερτούρας με αμύγδαλα και πορτοκάλι και μια παραλλαγή τους με πραλίνα φουντουκιού. Τα σοκολατάκια είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα γλυκά όλων μας. Σοκολατάκια βραχάκια με κουβερτούρα ή με πραλίνα φουντουκιού, αρωματισμένα με πορτοκάλι και με ένα υλικό έκπληξη που θα σας το αποκαλύψω στην πορεία. Πρώτα απ' όλα ξεκινάω με κουβερτούρα. Ανοίγω την κουβερτούρα και θα την κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Έτσι λοιπόν θα τη βοηθήσω να λιώσει πιο γρήγορα. Ωραία. Βάζω λοιπόν τα κομμάτια της κουβερτούρας μέσα στο μπολ, το οποίο σας θυμίζω ότι είναι πάνω από το βραστό νερό. Όταν λιώνω κουβερτούρα, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τη λιώνω σωστά. Δηλαδή, η κουβερτούρα δεν πρέπει να είναι στον πάτο της κατσαρόλας και να έρχεται σε επαφή με την εστία, αλλά να έχει μια απόσταση. Και το νερό τη βοηθάει να λιώσει πραγματικά όπως πρέπει. Κατά διαστήματα την ανακατεύω, έτσι ώστε όλα τα κομμάτια να ακουμπήσουν την άκρη του μπολ με το νερό για να λιώσουν ομοιόμορφα. Και εδώ θα αρωματίσουμε πορτοκάλι. Έχω λοιπόν ξύσμα πορτοκαλιού, θα μπορούσα να βάλω και ένα λικέρ ή κάτι άλλο, αλλά προτιμώ το ξύσμα πορτοκαλιού που είναι σούπερ φρέσκο και αρωματικό. Και θα έλεγα να τολμήσετε να δοκιμάσετε να βάλετε και ξύσμα lime ή ξύσμα λεμονιού, που επίσης ταιριάζει συγκλονιστικά. Το πορτοκάλι είναι ο πιο κλασικός συνδυασμός που δεν τρομάζει κανέναν. Και μαργαρίνη. Η μαργαρίνη με ελαιόλαδο θα δώσει και πλούσια γεύση και πάρα πολύ ωραία υφή στα σοκολατάκια, σε αυτά τα τρουφάκια, τα βραχάκια όπως τα λέω. Θα ρίξω λοιπόν και μαργαρίνη μέσα στην κουβερτούρα όπως την έχω μέσα στο Ben Marie. Και εδώ θα ρίξω τώρα και τα αμύγδαλα. Θα τα κόψω σε μικρότερα κομμάτια για να ακούγονται. Θα μπορούσα και να τα πολτοποιήσω, αλλά εκεί θα τα χάσω τελείως. Βέβαια, θα αφήσουν τη γεύση τους μέσα στο μείγμα, αλλά έτσι χοντροκομμένα θα τα νιώθετε στο δόντι σας. Έχουν πολύ ωραία υφή και σας θυμίζω ότι τα ψημένα αμύγδαλα ταιριάζουν συγκλονιστικά με τη σοκολάτα. Τώρα, το πώς ψήνω τα αμύγδαλα. Θα πάρετε λοιπόν αμύγδαλα, θα τα αφήσετε στους 180 βαθμούς για 15-20 λεπτά μέχρι να πάρουν αυτό εδώ το ωραίο χρώμα. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν και μετά θα τα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη συνταγή. Εδώ θέλει τώρα ένα ανακάτεμα για να ενωθούν τα υλικά. Όταν κουχλάζει το νερό, βλέπετε ότι πολύ γρήγορα λιώνει η κουβερτούρα και θα ενωθεί πολύ γρήγορα με τη μαργαρίνη. Αυτή εδώ είναι μια νηστίσιμη εκδοχή για σοκολατάκια. Οπότε, βάζοντας μαργαρίνη, κουβερτούρα, έχουμε δύο υλικά που είναι νηστίσιμα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και σε περιόδους νηστείας για να κάνουμε τα αγαπημένα μας σοκολατάκια. Και εδώ τώρα ερχόμαστε σε ένα υλικό που είναι πραγματική έκπληξη, ανθό σαλατιού. Σοκολάτα και ανθό σαλατιού είναι δύο υλικά που ταιριάζουν απόλυτα. Αν δεν τον έχετε σκεφτεί, δεν τον έχετε δοκιμάσει, τολμήστε, είναι πολύ τολμηρός συνδυασμός και απίστευτα ταιριαστός. Έτσι λοιπόν βάζω και λίγο ανθό αλατιού, όπως βλέπετε μία πολύ ελάχιστη δόση. Ανακατεύω και το μείγμα είναι έτοιμο. Και τώρα, σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, θα το μοιράσω, θα μοιράσω κουταλιές από το μείγμα για να σχηματίσω τα σοκολατάκια. Έτσι λοιπόν, πάμε. Αυτά θα τα αφήσω για λίγη ώρα εκτός ψυγείου να αρχίσει να σφίγγει το μείγμα και μετά μπορώ να τα διατηρήσω πλέον στο ψυγείο για αρκετές ημέρες. Εδώ έχει σημασία τα αμύγδαλα να είναι καλά ψημένα, να είναι στεγνά, γιατί εάν είναι ελαφρά ψημένα ή ελαφρά σοταρισμένα ή ακόμη και ομά, απλά θα πανιάσουν τελείως το μείγμα και δεν θα είναι τόσο ευχάριστα στην υφή τους. Αυτό είναι. Τώρα, ο ανθός αλατιού είναι ένα νόστιμο αλάτι. Η διαφορά του με τα άλλα αλάτια είναι ότι απλά εδώ έχουμε νοστιμιά και άλμυρη γεύση. Απλά τα υπόλοιπα αλάτια είναι απλά αλμυρά. Ουσιαστικά θέλω να ξέρετε ότι λιώνετε την κουβερτούρα, βάζετε τα αμύγδαλα, βάζετε ξύσμα πορτοκαλιού, λίγο ανθό αλατιού και έχετε τα πιο νόστιμα σοκολατάκια που μπορείτε να φανταστείτε. Μία ώρα εκτός ψυγείου και αφού σφίξουν, μετά από μία ώρα τα διατηρώ στο ψυγείο μέχρι να τελειώσουν. Που δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο. Μία διαφορετική εκδοχή στα σοκολατάκια που μόλις είδατε είναι και αυτή με την πραλίνα φουντουκιού. Λιώστε σε Ben Marie 250 γραμμάρια ψιλοκομμένη κουβερτούρα με 100 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο. Προσθέστε 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού και ανακατέψτε καλά. Ρίξτε 200 γραμμάρια ψημένα και ψιλοκομμένα αμύγδαλα και ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει και σχηματίστε τα σοκολατάκια με ένα κουτάλι επάνω σε μία λαδόκολλα. Πασπαλίστε με ανθό αλατιού και αφήστε τα στο ψυγείο για 2 ώρες πριν να σερβίρετε.
Για τα σοκολατάκια με αμύγδαλα και πορτοκάλι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια μαργαρίνη με ελαιόλαδο, 2 φλιτζάνια ψημένα αμύγδαλα, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 1 κουταλάκι του γλυκού ανθό αλατιού. Για τα σοκολατάκια με πραλίνα φουντουκιού θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, 100 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, 2 φλιτζάνια ψημένα αμύγδαλα, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 1 κουταλάκι του γλυκού ανθό αλατιού. Η εκπομπή Γεύση στη Φύση και ο Ήλι σας κάνουν δώρο μια μηχανή εσπρέσο πρωτοποριακής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε μαζί μας τέλειο εσπρέσο, καπουτσίνο και φρέτο. Στείλτε Ήλι και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54529 και κερδίστε τη μηχανή εσπρέσο Francis Francis 671 μαζί με 14 κάψουλες Ήλι υπερ εσπρέσο νορμάλι. Πέρασε η μία ώρα, τα σοκολατάκια έχουν σφίξει, τώρα ήρθε η ώρα να τα διατηρήσουμε στο ψυγείο. Έτσι λοιπόν, σήμερα είδαμε πώς μπορούμε να στρώσουμε ένα τραπέζι χωρίς κρέας, αλλά χωρίς να στερηθούμε τη γεύση. Με πολλή φαντασία, με πολλά αρώματα μαγειρέψαμε. Σπαγκέτι με μύδια, δεντρολίβανο και κρασί, ένα υπέροχο αρωματικό σταγανάκι με θαλασσινά, τσιγαριστά λαχανικά με ψητό καλαμάρι και αρωματισμένο με μυρώνια και καυκαλίστρες, μία κρέμα από ρεβίθια βασιλομανίδαρα αρωματισμένη με κρουτόν φασκόμηλου και δύο είδη σοκολατάκια. Την ιστήσιμη εκδοχή τους με κουβερτούρα πορτοκάλι, αμύγδαλα και ανθό αλατιού και την αρτήσιμη εκδοχή με πραλίνα φουντουκιού. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, καλά μαγειρέματα!